Αυτόνομος κατεβαίνει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αφού χωρίς αποτέλεσμα κατέληξε η προσπάθεια εξέβρεσης κοινών σημείων με Δημοκρατική Αριστερά και Οικολόγους. Έγινε μια προσπάθεια για κοινή κάθοδο στις εκλογές με τη Δημοκρατική Αριστερά και τους Οικολόγους. Τελικά δεν υπήρξε κοινός παρανομαστής ώστε να είμαστε μαζί και ο συνασπισμός θα κατέβει με δικό του αυτόνομο σχήμα. Τελικές αποφάσεις για τα ονόματα των υποψηφίων και όλα αυτά έχουν δοθεί? Όχι ακόμα. 12.30 ώρα σήμερα θα ανακοινωθούν στην Κομωτινή σε συνέντευξη τύπου τα ονόματα και θα κλείσει και το ψηφοδέλτιο. Ακόμα δεν, εδώ, ειδικά στην Ξάνη, δεν έχει κλείσει κάτι. Το γενικότερο κλίμα το οποίο επικρατεί προεκλογικά, μιας και είμαστε 37 ημέρες πριν τις δημοτικές περιφερειακές εκλογές, θεωρείς ότι όλο αυτό το κλίμα θα επηρεάσει και την τελική απόφαση του κόσμου? Ναι, αυτό που το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει ο συνασπισμός είναι να δώσει το δικό του στίγμα εδώ στη Ξάνθη, να προωθήσει τις δικές του λύσεις και απόψεις όσο αφορά τα ζητήματα των νομού και της περιφέρειας, γιατί είναι ώρα για αγώνες και γιατί ο λαός βρίσκεται σε δεινή θέση. Σχετικά με όλο αυτό το ζήτημα, τη ρήξη μεταξύ των δύο παρατάξεων ΣΥΡΙΖΑ και συνασπισμού, βλέπουμε ότι πιστεύεις ότι θα επηρεάσει και αυτή? Ο καθένας κρίνεται από τις επιλογές του και ο λαός θα αποφασίσει και θα δείξει τις επικείμενες εκλογές. Θεωρείς τελικά καλύτερη μονάδα? Μπορεί και ναι. Να σημειώσουμε ότι η επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια τίθεται το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού και πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής του Συνασπισμού στη Ροδόπη, Τάκης Χαρίτος.